Η φορολέλεπα θα συνεχιστεί και το 2018 και δεν θα υπάρξει καμία βελτίωση για τους επαγγελματοβιοτέχνες. Στη φοροεπιδρομή που υφίστανται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αναφέρεται ο πρόεδρος του κλάδου Δημήτρης Παλιγιάννης. Εγώ πιστεύω, όπως και το 2017 που τελειώνει σε λίγες μέρες με την φοροεπιδρομή της κυβέρνησης στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους βιοτέχνες, πιστεύω ότι το ίδιο θα συνεχιστεί και το 2018, γιατί αυτό προμηνύουν. Τώρα το αν έχουμε πλεόνασμα και το μοιράζουμε δεξιά-αριστερά ή να φορολελατούμε την παραγωγική τάξη για να λέμε ότι έχουμε ανάπτυξη, αυτό είναι πέρα για πέρα λάθος. Το έχουμε δηλώσει κατά επανάληψη. Εμείς είμαστε στο τέλος του γκρεμού. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ακόμα τα μαγαζιά μας, τις επιχειρήσεις μας. Πάντα είμαι αισιοδοξία για το 2018, αλλά τα στοιχεία που έρχονται από παντού δείχνουν ότι και αυτό θα είναι δυσίωνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα λουκέτα, πιστεύω, το 2018 θα είναι πλέον αναπόφευκτα για αρκετές επιχειρήσεις. Με τα στοιχεία που έχουμε και από τη ΓΕΣΕΒΕ και από το επιμελητήριο, είμαστε στον ίδιο ρυθμό. 3 με 4 μαγαζιά επιχειρήσεις κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα κλείνουν. Άρα οπότε δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο το 2018. Τα λουκέτα θα συνεχίζονται, οι επιχειρήσεις θα σφιχτιούν, τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, αυτοί που είναι σε, πλέον από ό,τι άκουσα, και 120 δόσεις που θα είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες με μικρότερα ποσά, και αυτοί πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, γιατί πλέον έχει βαθύνει πολύ το χάσμα και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν έστω και στις 120 δόσεις. Αυτό έπρεπε να γίνει από πολύ καιρό. Ίσως κάποιοι συνάδελφοι να γλιτώναν τα μαγαζιά τους. Εμείς το φωνάζαμε. Αν αυτές τις ημέρες πήραμε ένα θετικό μήνυμα και θα πρέπει να το πούμε αυτό από το Δήμο της Λάρισας με τα μειωμένα τέλη. Το φωνάζαμε τόσο καιρό. Πιστεύω να περάσει από την αποκεντρωμένη και να μπορέσουν έστω οι συνάδελφοι, αυτοί που μείναμε, να πάρουμε έστω μια μικρή ανάσα επιβίωσης στα μαγαζιά μας.